Όσο πετάς, τόσο πληρώνεις. Κάπως έτσι θα διαμορφώνονται το επόμενο διάστημα τα κόστη για τα δημοτικά τέλη, όπως τουλάχιστον ορίζει το νέο πλαίσιο που ψηφίστηκε, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων στους κάδους. Πληρώνω όσο πετάω. Θα υποχρεωθούν λοιπόν οι Δήμοι από το 2024-2025 και μετά, ανάλογα το μέγεθός τους, να χρεώνει δημοτικά τέλη ανάλογα με τα σκουπίδια που πετάει το κάθε νοικοκυριό και όχι με τα τετραγωνικά όπως είναι σήμερα. Η απόφαση αφορά στο σύνολο των Δήμων της χώρας και η προσπάθεια να αποτυπωθεί ένα ιδιοκτήτη ο όγκος απορριμμάτων που παράγει μπορεί να φαίνεται ότι έχει αστάθμητους παράγοντες, επισημάνθηκε όμως ότι ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία στο εξωτερικό. Ο κάθε Δήμος θα ξέρει ότι στην πολυκατοικία αυτή πετάνε σκουπίδια εσείς, εγώ, ο κύριος, η κυρία, ο πρόεδρος. Και αυτά θα τα μετράμε αναδιαμέρισμα. Υπάρχουν μηχανισμοί, δεν είναι πρώτο για την Ελλάδα, εφαρμόζεται στην Ευρώπη και θα το εφαρμόσουμε και εδώ. Την ίδια ώρα, σταθερά σε χαμηλά ποσοστά βρίσκεται η ανακύκλωση στην Ελλάδα 20 χρόνια από την έναρξή της. 20 χρόνια και δεν έχουμε περάσει να ανακυκλώνουμε το 20% των απορριμμάτων. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Χρειάζεται ένας διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης και της παραγωγής και της συλλογής των απορριμμάτων. Στη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων σήμερα στο Ηράκλειο, για μία ακόμη φορά επισημάνθηκε η ανάγκη στήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος. Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με μία ριζική μεταρρύθμιση, προοδευτική μεταρρύθμιση, αλλαγή του κράτους, μια μεγάλη αλλαγή του κράτους, που οι τοπικές κοινωνίες θα αποκτήσουν αρμοδιότητες, πόρους, σχεδιασμό και να υλοποιήσουν το όραμά τους. Φοβάμαι ότι πολλοί στην κεντρική διοίκηση δεν θέλουν την αυτοδιοίκηση να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές τις οποίες τις δίνουν εκείνοι, γιατί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Από τα σημεία δε που απασχολούν τα μέλη της ΚΕΔΕ είναι η προοπτική για την επόμενη μέρα και τη διαχείριση ζητημάτων όπως η φτώχεια, η ενεργειακή ακρίβεια αλλά και η κλιματική αλλαγή που βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες.